Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η περίοδος από την υπογραφή της Συμφωνίας της βάρκιζας ως την έναρξη του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας προσφέρει σημαντικό υλικό για ιστορική έρευνα και εξαγωγή συμπερασμάτων για τα ζητήματα της επαναστατικής στρατηγικής. Μέσα από τη μελέτη της συγκεκριμένη περίοδου μπορεί να αποκτηθεί σημαντική πείρα αναφορικά με τα ζητήματα της επαναστατικής πολιτικής αλλά και με βάση την επικαιρότητα μπορεί να απαντηθεί η επιχείρηση παραχάραξης της ιστορίας. Από αυτή την άποψη μας ενδιαφέρουν ζητήματα όπως οι διαπραγματεύσεις και οι συμβιβασμοί με τον ταξικό εχθρό και τα αποτελέσματά τους, ο αρνητικός ρόλος των αυταπατών περί εθνικής ενότητας και δημοκρατικής ομαλότητας, η κατάληξη της συνεργασίας των κομμουνιστικών κομμάτων με αστικές πολιτικές δυνάμεις και τη συμμετοχή του σε κυβερνήσει στο έδαφο του καπιταλισμού. Η σημασία του στόχου τη εργατική εξουσία αλλά και η ανάγκη ανάπτυξη επαναστατική θεωρία προκειμένου να εκτιμάται σωστά κάθε ιστορική συγκυρία, ο συσχετισμό δύναμη, την ταξική πάλι και ούτω καθεξής. Μετά τι μάχε του Δεκέμβρη του 1944, στι 11 Γενάρη του 1945, υπογράφτηκε από τον Βρετανό στρατηγό Σκόμπι και αντιπρόσωπους της Κεντρικής Επιτροπής του Ελλάς ανακοχή, σύμφωνα με την οποία ο Ελλάς υποχρεωνόταν ως τις 18 του Γενάρη να αποχωρήσει από την Αττική μεγάλα τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου, την Εύβοια, την περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη Ζάκυνθο, τα Κύθηρα, τις Κυκλάδες και τις Ποράδες. Λίγες μόνο ώρες μετά τη Συμφωνία κορυφώθηκε μια ξέφρενη αντικομμουνιστική ιστερία από τις αστικές εφημερίδες και τους υπόλοιπους κρατικούς μηχανισμούς για τα υποτιθέμενα εγκλήματα που διέπραξαν το ΚΚΕ και το ΕΑ ΜΕΛΑ σε βάρος της ζωής αθών πολιτών. Όλη αυτή η προσπάθεια καταγράφτηκε στην ιστορία ως πτωματολογία που πήρε διαστάσεις παράκρουσης. Οι Βρετανοί, που ήταν ενορχιστρωτές της επιχείρησης, ανακοίνωσαν την υποτιθέμενη ανακάλυψη δεκάδων μαζικών τάφων με θύματα τάχα μου του ΕΑΜ από την περίοδο του Δεκέμβρη, ενώ σκηνοθέτησαν εκδηλώσεις πένθους με μαυροφορεμένες γυναίκες που παρουσιάζονταν ως χείρε δολοφονημένων αγρίως σφαγιαστέντων από τον Ελλάς και την Όπλα. Η συμφωνία της Βάρχιζας στις συνθήκες που έγινε ουσιαστικά έδειξε τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε σήμερα από την αρχή. Στις 2 του Φλεβάρη, ξεκίνησαν στην έπαυλη του βιομήχανου Πέτρου Κανελόπουλου στη Βάρκηζα διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπίες του ΕΑΜ και της κυβέρνησης του Νίκου Πλαστήρα, οι οποίες στις 12 Φλεβάρι κατέληξαν στην περίφημη Συμφωνία της Βάρκηζας. Η συγκεκριμένη συμφωνία προέβλεπε μια σειρά από όρου που υποτίθεται ότι θα οδηγούσαν τη χώρα στην ομαλότητα. Τα εννέα της άρθρα όριζαν την αποστράτευση και τον αφοπλισμό του Ελλάς, του Ελλάν και της εθνικής πολιτοφυλακής, τη διασφάλιση των πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, την άρση του στρατιωτικού νόμου, την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων εαμητών, την αμνίστευση των πολιτικών αδεκημάτων που διαπράχτηκαν στις μάχες του Δεκέμβρη, την απελευθέρωση των ομήρων του Ελλάς, όσοι βέβαια δεν κατηγορούνταν ως δοσύλλογοι που θα παραδίδονταν στη δικαιοσύνη για να δικαστούν, και τη συγκρότηση εθνικού στρατού, την εκαθάριση των κρατικών υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας από δοσιλογικά στοιχεία και τη διενέργεια των ταχύτερων δυνατών ελεύθερων και γνήσιων εκλογών και δημοψηφίσματος για το πολιτιακό. Η υπογραφή στη συμφωνία εκ μέρους του ΚΚΕ αποτέλεσε έναν απαράδεκτο συμβιβασμό με πολύ αρνητικές συνέπειες σε βάρος του λαϊκού κινήματος. Υπήρξε αποτέλεσμα και κορύφωση των συμβιβασμών στου οποίου οδήγησε η στρατηγική του ΚΚΕ για ομαλή δημοκρατική εξέλιξη με την υπαγωγή του Ελλάσσο στρατηγείο τη Μέση Ανατολή τον Ιούλιο του 1943 και τι συμφωνίε του Λιβάνου και τη Καζέρτα το 1944. Από τη μία, η παράδοση των όπλων και η διάλυση του Ελλά άφηναν αφοπλισμένο το εργατικό λαϊκό κίνημα και από την άλλη, οι ίδιοι, οι σκόπιμα ασαφείς όροι της συμφωνίας, διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις ώστε χιλιάδες αγωνιστές του ΕΑΜ να αφαιθούν ανυπεράσπιση στην λησαλέα αντεπίθεση των αστικών δυνάμεων εναντίον τους. Η υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρχισσας βαραίνει την ηγεσία του ΚΚΕ εκείνη την περίοδο. Ανεξάρτητα από τις όποιε διεθνείς παρενέσεις, δέχτηκε το ΚΚΕ για την εξέβρεση συμβιβαστικής λύσης, έπρεπε να απορρίψει και την παραμικρή σκέψη για την παράδοση των όπλων και τη διάλυση του Ελλάς. Έπρεπε το κόμμα να ανασυνταχθεί και ο Ελλάς να συνεχίσει τον αγώνα έξω από την Αθήνα. Η απαράδεκτη υποχώρηση όταν σε βάρος του αιαμικού κινήματος και γενικά του λαού απέβαινε αντικειμενικά και σε βάρος του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Η συμφωνία προκάλεσε δυσφορία, στενοχώρια και ποικίλε αντιδράσεις στις γραμμές του κόμματος και του ΕΑΜ με πιο χαρακτηριστική αυτή του Άρη Βελουχιώτη. Τις, υπο, τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα στις 15 Φλεβάρη, η Κεντρική Επιτροπή του Ελλάς, με βάση την συμφωνία, εξέδωσε προκήρυξη προς τους αντάρτες του για την αποστράτευση. Η συγκέντρωση των όπλων του Ελλάς πραγματοποιήθηκε σε 32 πόλεις και ο Ελλάς παρέδωσε περισσότερα όπλα από όσα είχε δεσμευτεί. Είχε δεσμευτεί για 42.500 όπλα και τελικά παραδόθηκαν 49.200, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε στις 28 Φλεβάριου του 1945. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλα όπλα τα οποία ο Ελλάς έκλειψε σε διάφορες τοποθεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες προς τις κομματικές οργανώσεις του κόμματος. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η αστική τάξη και τα όργανα της εξαπέλυσαν ένα τεράστιο κύμα τρομοκρατίας εναντίον αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, μελών και φίλων του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και των υπολείπων αντιστασιακών οργανώσεων. Δεκάδες συμμορίες αποτελούμενες από μέχρι πρώτην δοσιλογικά στοιχεία και συνεργάτες του κατακτητή, σε συνεργασία με τις κρατικές αρχές, τη χωροφυλακή και την εθνοφυλακή, αλλά και τους Βρετανούς, θα καταστήσουν αφόρητη τη ζωή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Δολοφονίες, ξυλοδαρμοί, βιασμοί γενικών, γυναικών, λεηλασίες και κλοπές περιουσιών, επιθέσεις και καταστροφές σε γραφεία του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, της Ελεύθερης Ελλάδας και του Ριζοσπάτη και του Ριζοσπάστη συνθέτουν τη μεταβαρκηζιανή πραγματικότητα σε όλη τη χώρα η οποία έμενε στην ιστορία ως περίοδος της λευκής τρομοκρατίας. Στόχος ήταν η αποδυνάμωση του αιαμικού κινήματος και του ΚΚΕ αφού παρά τη στρατιωτική ήττα του Ελλάς στην πρωτεύουσα και στη συνέχεια του αφοπλισμού του δεν είχε επιτευθεί η αντιστροφή του κοινωνικού, ταξικού και πολιτικού συσχετισμού δυνάμεων που είχε διαμορφωθεί στα χρόνια της κατοχής. Ταυτόχρονα με τη λευκή τρομοκρατία εντάθηκαν οι επίσημες διώξει εναντίον χιλιάδων αντιστασιακών και των οικογένειών τους ή ακόμα και απλώς συμπαθούντων, με συνεχείς συλλήψεις στα αστικά κέντρα και την Ήπεθρο, τα, τα, κρατικά όργανα φυλάκιζαν δεκάδες χι, χιλιάδες πολίτες για εγκλήματα που δήθεν διέπραξαν κατά την περίοδο της κατοχής. Ω τέτοια εγκλήματα χαρακτηρίζονταν ακόμα και εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της κατοχής συνεργατών του κατακτητή, μελών των ταγμάτων ασφαλείας, μαυραγορητών και άλλων δοσυλλογικών στοιχείων. Το νομικό υπόβαθρο των διώξεων κατοχυρωνόταν από το άρθρο 3 της Συμφωνίας της Βάλχιζας που προέβλεπε ότι αμνηστεύονται μόνο τα πολιτικά αδικήματα όπως ανέφερε τελεστέτα από τις 3 Δεκέμβρη του 1944 μέχρι την υπογραφή της. Με, με μια πραγματική βιομηχανία δικαστικών διώξεων εν μέσω ενός κλίματος ψεύδους και εσχρών συκοφαντιών τα κακουργοδικεία τα οποία ο λαός ονομάτιζε θανατοδικία, εκδίδουν καθημερινά εκατοντάδες καταδικαστικές αποφάσεις. Παράλληλα, εντάθηκαν οι διώξεις εναντίον συνδικαλιστικών στελεχών και άλλων πρωτοπόρων εργατών που διώχτηκαν και από τις δουλειές τους με τη δικαιολογία ότι συμμετείχαν στα Δεκεμβριανιά. Ήδη από τις πρώτες μέρες του 1945, η κυβέρνηση Πλαστήρα προβαίνει σε συστηματικές ενέργειες διορισμών εγκάθετων στις διοικήσεις των οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλες τις βαθμίδες. Ως αποτέλεσμα επαναφέρονται στις διοικήσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων με ταξική, φιλοκατοχική και εργοδοτικοί συνδικαλιστές. Συνολικότερα, ενώ το ΚΚΕ και το ΕΑΜ ήταν τυπικά νόμιμα, χιλιάδες μέλη και οπαδοί τους υφίστατο δολοφονικές διώξεις. Από την άλλη πλευρά, όσα άρθρα της Συμφωνίας της Βάρκηζας, δεν ήταν προ των αστικών δυνάμεων και τη εξουσία του, καταστρατηγήθηκαν. Έτσι, αντί να γίνει η εκαθάριση του στρατού από του δοσίλογους, με βάση τη Συμφωνία, διώχτηκαν οι αιαμίτε, ακόμα και αξιωματικοί που ήταν απλώ εναντίον του βασιλιά, ενώ την ίδια στιγμή οι συνεργάτε των κατακτητών μετονομάστηκαν σε αγωνιστέ τη αντίσταση. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι βενιζελικοί αξιωματικοί συμπαρατάχτηκαν πολιτικά με τους δοσίλογους και με τους βασιλόφρονες μπροστά στο κίνδυνο του κομμουνισμού. Επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά ότι με την αστική τάξη δεν μπορεί να υπάρχει έντιμη συμφωνία. Πολύ περισσότερο ότι στην αστική τάξη δεν παραδίδονται τα όπλα. Επιβεβαιώθηκε με δραματικό τρόπο ότι το καθοριστικό ακόμα και για την εφαρμογή στοιχειωδών διατάξεων περί δικαιωμάτων είναι ο συσχετισμό δυνάμεων και ο βαθμό όξυνση ταξική πάλη. Σε όλη αυτή την περίοδο, συντρόφισε και σύντροφοι, το αντιλαϊκό νομικό πλέγμα συμπλήρωσαν μια σειρά από νόμου και μέτρα, όπω το γάμα ψήφισμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων την δημόσια τάξη και την ασφάλεια του κράτους». Ο συγκεκριμένος νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 1946 στρέφονταν κατά των κομμουνιστών των μελών ή οπαδών του ΕΑΜ, καθώς και εναντίον κάθε ενός υπόπτου για πρόθεση να προσβάλλει τη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Πάνω σε αυτά τα έκτακτα μέτρα πάτησε και λειτουργήσε το νομικό οπλοστάσιο του αστικού κράτους όλο το επόμενο διάστημα στα χρόνια του ένοπλου ταξικού αγώνα. Την ίδια στιγμή το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων της πρωτεύουσα συνεχώς χειροτέρευε. Την κατάσταση επιδίνωναν οι μαζικέ εκαθαρίσει των εργοστασίων και άλλων χώρων δουλειά από του χιλιάδε κομμουνιστέ και αμήτε εργάτε και η γενικότερη καταστολή μέσα σε αυτέ τι συνθήκε. Έτσι, στι 30 Μάρτη συγκροτήθηκε του 45, συγκροτήθηκε ο Εργά, ο Εργατικό Αντιφασιστικό Συνασπισμό, από μέλη τη Ενωτική ΓΕΣΕΕ, τη Συνδικαλιστική Παράταξη του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματο και άλλου ανεξάρτητου συνδικαλιστέ. Ο εργάς, παρά τις διαφορετικές πολιτικές γραμμές που συνυπήρχαν στο εσωτερικό του και τις απόπειρες συμβιβαστικών λύσεων για τη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ από κοινού με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, μπήκε μπροστά στην οργάνωση απεργιών και διαδηλώσεων για την αντιμετώπιση των οξυμένων ζητημάτων της εργατικής τάξης, οι οποίες εντάθηκαν κατά το δεύτερο μισό του 1945 με πυρήνε στα καπνεργοστάσια και τα υφαντουργία, αλλά και του άνεργου οικοδόμου. Έτσι, παρά την έντονη τρομοκρατία, κέρδισε τη συντριπτική υποστήριξη των εργαζόμενων που αποτυπώθηκε στι αρχαιρεσίε που πραγματοποιήθηκαν το επόμενο διάστημα. Σε αυτή τη συγκυρία, το ΚΚΕ με τη 12η Ολομέλεια και το 7ο Συνέδριό του τον Ιούνι και τον Οκτώβριο του 1945 αντίστοιχα, αντικειμενικά βρέθηκε μπροστά στο καθήκον της ανασυγκρότησής του αλλά και της διόρθωσης της γραμμής του σε επαναστατική ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση καθήκον πολύ δύσκολο αλλά επιβεβλημένο σε συνθήκες που συνεπήρχαν η απογοήτευση και η κούραση από τις φοβερές απώλειες της κατοχής και την έκβαση του Δεκέμβρη με τις νέες δυσκολίες ταξικής πάλης. Εξάλλου, την ίδια περίοδο, εξαιτίας των άγριων διώξεων, μερικές χιλιάδες ελασίτες αξιωματικοί, απλοί μαχητές και άλλοι, καθώς και στελέχη της όπλα, πέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας με απόφαση του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και κατέφυγαν στην Ιουγκοσλαβία και την Αλβανία. Η 12η Ολομέλεια και το 7ο Συνέδριο κατέγραψαν σημαντικά βήματα στην ανασυγκρότηση του κόμματος και πρόταξαν την ανάγκη της μαζικής λαϊκής αυτοάμυνας, όπως ονομάστηκε, που λειτουργούσε ως επιλογή αναχώματος στην κλιμακούμενη δολοφονική τρομοκρατία. Επρόκειτο για μορφή πάλης που χρησιμοποιούνταν κυρίως όταν βρισκόταν σε κίνδυνο η ζωή, η σωματική ακεραιότητα, η αξιοπρέπεια και η περιουσία των κατοίκων και βέβαια για την περιφρούρηση κάθε οργανωμένης δράσης όπως συγκεντρώσεις, διαδηλώσει και άλλα, ενώ λειτουργούσε με συνομωτικό τρόπο και προσεκτικά για τον κίνδυνο προβοκάτσιας. Φυσικά, η παραπέρα όξυνση της ταξικής πάλης στη συνέχεια αντικειμενικά οδήγησε σε μερική χρήση όπλων από τους εαμίτες. Την ίδια περίοδο αγωνιστές που είχαν βγει κυνηγημένοι στα βουνά οργανώθηκαν σε ομάδες γνωστές ως ομάδες καταδιωκόμενων δημοκρατικών αγωνιστών, ΟΚΔΑ, ή ομάδες δημοκρατικών ενόπλων καταδιωκόμενων αγωνιστών, ΟΔΕΚΑ ή ΟΔΕΚ, και αποτελούσαν αποτέλεσαν τους πρώτους αντάρτικους σχηματισμούς. Οι ομάδες αυτές εμφανίστηκαν στο διάστημα μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας, την Άνοιξη και κυρίως από το καλοκαίρι του 1945. Στην αρχή, το κόμμα θεωρούσε τις ομάδες δημοκρατικών ενόπλων καταδιοκόμενων αγωνιστών αναγκαίες μόνο ως μέσο πίεση στην κυβέρνηση για την εξασφάλιση πορείας ομαλής δημοκρατικής εξέλιξης. Μπαίνοντας το 1946, ο συσχετισμό δυνάμεων δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητο για τι εργατικέ λαϊκές δυνάμει. Η οργανωμένη δύναμη και η επιρροή του κόμματο παρέμενε μεγάλη, παρότι αριθμητικά εμφανιζόταν αρκετά μειωμένο. Επίση, οι δυνάμει του ΕΑΜ, αν και μειωμένε συγκριτικά με τι μέρε τη Απελευθέρωση και του Δεκέμβρη, εξακολουθούσαν να είναι σημαντικέ. Είναι ακόμα χαρακτηριστικό ότι ο ριζοσπάστη και η ελεύθερη Ελλάδα είχαν τη μεγαλύτερη πανελλαδική κυκλοφορία. Την πρώτη θέση στην κυκλοφορία είχαν και οι περισσότερες τοπικές εαμικές εφημερίδες. Μεγάλη ήταν και η επιρροή του κόμματος στην νεολαία και στο μαζικό κίνημα. Σε αυτές τις συνθήκες, το διάστημα από 12 έως 15 Φλεβάρι του 1946 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η δεύτερη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος με θέμα «Η αποκατάσταση στην Ελλάδα» η κατάσταση συγγνώμη, στην Ελλάδα, τα προβλήματα του δημοκρατικού αγώνα και τα καθήκοντα του ΚΚΕ. Η δεύτερη ολομέλεια πραγματοποιήθηκε σε μια φάση της ταξικής πάλης που διαρκούσε ακόμα η επαναστατική κατάσταση, αν και όχι στον ίδιο βαθμό έντασης που υπήρχε τις μέρες της απελευθέρωσης και του Δεκέμβρη του 1944. Αυτό το στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί επιβεβαιώνει ότι το ένοπλο λαϊκό κίνημα είχε σημαντικές δυνατότητες να νικήσει. Εξάλλου, στη δοσμένη χρονική περίοδο, το εργατικό λαϊκό κίνημα συνέχισε να έχει ισχυρά ερίσματα στο πιο σκληρό πυρήνα του αστικού κρατικού μηχανισμού, δηλαδή στο στρατό, ενώ οι διαρκώς μειούμενες βρετανικές δυνάμεις ήταν αρκετά ζορισμένες και οι ΗΠΑ δεν είχαν ακόμα αποφασίσει να αντικαταστήσουν τους εγκλέζου. Μια απόφαση και ένα σχεδιασμό για γενικό ξεσηκωμό θα ορίμαζε σε εκείνη τη συγκυρία περισσότερο τον υποκειμενικό παράγοντα, ενώ το πέρασμα χιλιάδων ένστολων με τον εξεγερμένο λαϊκό παράγοντα θα προσέδιδε τεράστια υλική δύναμη τόσο σε μάχημο δυναμικό όσο και σε οπλισμό. Η δεύτερη ολομέλεια καθόρισε τα δύο μέτωπα που εκτίμησε ότι υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Αφενός το μέτωπο της εθνικής προδοσίας, όπου ανήκουν όλοι, όπως έλεγε, οι εκμεταλλευτές και δοσύλλογοι και κατά δεύτερον το μέτωπο της εθνικής ανεξαρτησίας που ανήκει όλος ο λαός. Ακόμη η δεύτερη Ολομέλεια ψήφισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ και της Ομάδας των Αριστερών Φιλελευθέρων σχετικά με τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές η οποία έθετε προϋποθέσεις για συμμετοχή του ΕΑΜ σε αυτές. Όπως έλεγαν, αν αυτές δεν γίνονται, αν αυτές οι προϋποθέσεις δεν γίνονταν δεκτές, τα κόμματα του ΕΑΜ δεν θα συμμετείχαν γιατί απλούστατα, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν, θα πρόκειται περί εκλογικής κωμωδίας. Η σωστή επιλογή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ να απέχουν από τις εκλογές το Μάρτιο του 1946 ήταν αντιφατική στο βαθμό που δεν εντάχθηκε σε επεξεργασμένο πολιτικό σχέδιο για νικευμένη σύγκρουση για την εξουσία. Τελικά η Ολομέλεια δεν πήρε τέτοια απόφαση, αλλά προέκρινε το σταδιακό πέρασμα στην ένοπλη πάλι, που τη θεωρούσε παράγοντα πίεση για τι δημοκρατικέ εξελίξει. Έτσι, έγινε αντικειμενικά δυνατό ο χρόνο να δουλέψει υπέρ των αστικών δυνάμεων, περιορίζοντα τη δυνατότητα αξιοποίηση και ένταξη στον αγώνα χιλιάδων αγωνιστών, κυρίω των πόλεων, που μαζικά σε μια πορεία διώκονταν, εξορίζονταν και φυλακίζονταν. Ακόμα η νέα ένοπλη σύγκρουση αποστερήθηκε από σημαντικά στελέχη αφού αξιωματικοί του ελάς εντάσσονταν στον αστικό στρατό που τους εκδίωκε. Την ίδια περίοδο το αστικό κράτος προχώρησε με γοργούς ρυθμούς στη δημιουργία στρατού το κενό του οποίου μέχρι τότε καλύπτονταν από τον Βρετανικό στρατό ως λύση αναγκαστική και προσωρινή. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε η χωροφυλακή, αυξάνοντα επίση ταχύτατα το δυναμικό τη. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1946, συγκροτήθηκαν οι μονάδε ασφαλεία υπέθρου οι, οι περιβόητοι Μάηδε, και οι μονάδε αποσπασμάτων δίωξη, ΜΑΔ, οι ΜΑΔ και... είχαν αναλάβει τη φύλαξη των χωριών, ενώ η ΜΑΔ μαζί με τη χωροφυλακή και το στρατό την καταδίωξη των αντάρτικων ομάδων. Η δράση τους έχει καταγραφεί ως εμμοσταγής. Ιδιαίτερο ρόλο ανέλαβαν σε όλη την περίοδο οι παρακτυ... παρακρατικές συμμορίες και μηχανισμοί οι οποίοι σκόπιμα και αδόκιμα διαχωρίστηκαν από τους κρατικούς σχεδιασμούς ενώ δρούσαν σε όλη την Ελλάδα. Πολιτικά αποτελούνταν από στοιχεία φασιστικά, τυχοδιοκτικά, βασιλόφρονες, ακόμη και θειασότες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσκύμενους στο κόμμα των Φιλελευθέρων και στο Λαϊκό Κόμμα και άλλα. Τέτοιες συμμορίες ήταν αυτές των Σούρλα, Κατσαρέα, Μαγκανά, Τσαού Σαντών, τη Περδιαβόητη Χι και δεκάδε άλλε υπό την προστασία των αστικών κομμάτων και του κρατικού μηχανισμού και τη συνδρομή, βέβαια, του Βρετανικού στρατού. Αυτέ, βέβαια, οι συμμορίε, κατά κανόνα, απέφευγαν τη σύγκρουση με του αντάρτε. Η δολοφονική του δράση εστιάζονταν κατά κανόνα στον άμαχο πληθυσμό. Σε αυτέ τι συνθήκε, η δράση των ομάδων καταδιοκόμενων αγωνιστών από τους περιορισμένους σκοπούς αυτοπροστασίας σταδιακά επεκτάθηκε στα γενικότερα εθνικά πατριωτικά καθήκοντα όπως λέγονταν. Έτσι τα ξεσπάσματα για τιμωρία των προτετίων των εγκληματιών και δολοφόνων του λαού εξελίχθηκαν σε οργανωμένες επιθέσεις προκαλώντας πανικό και σύγχυση στις τάξεις του εχθρού. Η προσβολή σταθμών χωροφυλακής η δραστική αντιμετώπιση των ένοπλων παρακρατικών ομάδων εξασφάλιζε προμήθειες και εξοπλισμό, ενώ η επιτυχής αντιμετώπιση του κυβερνητικού στρατού σε πολλές περιοχές παρήχε τη δυνατότητα να αποκτήσουν ελευθερία κινήσεων στους ορεινούς χώρους, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλία. Σε αυτή την κατεύθυνση και στο πνεύμα των αποφάσεων της Δεύτερης Ολομέλειας, στις 30-31 Μάρτη, του 1946, ξημερώματα των προγραμματισμένων εκλογών, 33 καταδιωκόμενοι αγωνιστές επιτέθηκαν στο σταθμό χωροφυλακής του Λιτόχωρου, όπου εξόντωσαν 13 χωροφυλάκες. Μέσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1946, ξεκίνησε κατά βάση η προσπάθεια συνένωσης των μικρών και ασύνδετων ομάδων των καταδιωκόμενων σε μεγαλύτερα τμήματα δύναμης από 70 έως 100 άτομα. Από τον Νοέμβρη του 1946 τα παραπάνω τμήματα ονομάστηκαν συγκροτήματα με διοικητή και καπετάνιο. Ανάλογο οργανωτικό σχήμα πήραν αντορτομάδες σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι, και το φθινόπωρο του 1946 οργανώθηκαν τα περιφερειακά αρχηγεία τα οποία είχαν βάσει ένα ή περισσότερα συγκροτήματα ως ορμητήρια για τα γύρω χωριά και κεφαλοχώρια και που συνήθως έπαιρναν το όνομα του κυριότερου ορεινού συγκροτήματο τα οποία είχαν διοικητή, καπετάνιο και επιμελητή. Φτάνοντας στις 27 Δεκέμβρη του 1946 έχουμε την υπαριθμόν 19 διαταγή του Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών όπου οι αντάρτικες ομάδες επισήμως ονομάζονται «Δημοκρατικός στρατός Ελλάδας». Έτσι ακολούθησε η τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού στρατού της κορυφαίας ταξικής σύγκρουσης στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, που απέδειξε ότι οι κοινωνικές αντιθέσεις δεν χωράνε στα ιδεολογήματα της λεγόμενης «εθνικής ομοψυχίας» και της κατάργησης των ταξικών διαχωριστικών γραμμών. Το ΚΚΕ προ τιμήν του, ακολούθησε το δρόμο τη ένοπλης σύγκρουση, επιβεβαιώνοντα ότι παρά τα λάθη και τη αδυναμία του, δεν συμβιβάστηκε με τον ταξικό εχθρό και δεν ενσωματώθηκε.